φίλε, σήμερα με πολύ ροκ διάθεση να ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο μας Τζον Όλας, τη φοβερή αστρολόγο μας τη Λευκή. Γεια σας. Και το αγαπημένο μας παιδί, την Ελπίδα μας. Καλησπέρα. Να πούμε λίγο ζωδιάκια. Να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Ωραία, πάμε λοιπόν στα κρυαράκια μας. Α, οι αγαπημένες μου, αγαπημένες. Ευχάριστη και δημιουργική εβδομάδα, όλα θα πάνε καλά, αρχίζουν και γίνονται αλλαγές. Επιτέλους έφυγε ο ανάδρομος Ερμής, οπότε μπορείτε να αρχίσετε σκέφτεστε πιο θετικά, πιο ζεστά και να βλέπετε πολλά πράγματα να αλλάζουν, επιτέλους. Όσοι θέλουν να προσπαθήσετε να χαλαρώσετε, όσοι είστε δεσμευμένοι, ήρθε η ώρα επιτέλους να πάρετε αποφάσεις για να επισημοποιήσετε τη σχέση σας και να πάτε παρακάτω, αν όχι να συζήσετε, να κάνετε ένα βήμα προς τον άνθρωπό σας. Ένα σύμφωνο συμβίωσης κάτι. Έτσι, έτσι, μπράβο, ναι. Αυτό δεν είναι να προχωρήσουν, να το διαλύσουν. Να προχωρήσουν, όχι να το διαλύσουν. Είπαμε, έφυγε ο ανάδρομος Ερμής, φύγαν οι φασαρίες. Α, ωραία. Και ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας, να ξέρετε ότι θα έχετε αρκετή δουλειά. Βάλτε στόχους, γιατί θα υλοποιηθούν. Κάποια προβληματάκια που είχατε φεύγουν και προχωράμε μπροστά με χαρά. Mm-hmm. Έτσι. Πάμε στα ταυράκια μας. Έχετε ανάγκη να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Να κοιτάξετε λίγο την ομορφιά σας, την ξεκούρασή σας, να πάτε ένα ταξιδάκι, αύριο. Να ανανεωθείτε, sure. Να νιώσετε πιο όμορφα. Το έχετε ανάγκη, είστε πολύ κουρασμένοι γενικότερα. Στα αισθηματικά σας δεν ήρθε η ώρα ακόμα να αλλάξετε κάτι, ούτε βγαίνει κάποια καινούργια γνωριμία. Αυτό που θα έλεγα όμως για αυτούς που είναι σε σχέση, είναι να προσπαθήσουν να τα βρούνε με τον άνθρωπο που βρίσκεται κοντά τους. Αν έχουν κάποιον άνθρωπο δηλαδή, που ενδιαφέρεται για αυτούς, καλό θα είναι να τα βρούνε, να προσπαθήσουν να ανοιχτούν, να μιλήσουν, να εκφραστούν. Το έχουν ανάγκη και στα επαγγελματικά. Πολύ σημαντικό είναι ότι τους περιμένει μια ανώτερη θέση για αυτούς που βρίσκονται στο δημόσιο ή σε κάποιο ιδιωτικό χώρο. Για αυτούς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, κάποια καινούργια επαγγελματική επιδίωξη έρχεται, η οποία θα τους δώσει περισσότερα χρήματα, γιατί και στο οικονομικό θα πάνε καλύτερα. Ωραία, λεφτά. Το μόνο που θα έχει καλό. Εσύ τι Ταύρος είσαι. Οροσκόπο Ταύρο έχω. Πάμε στα διδυμάκια μας. Θετική ενέργεια. Αισιοδοξία. Θα νιώσετε πολύ όμορφα. Θα σας διακατέχει χαρά. Θα το νιώσετε. Θα το καταλάβετε κι εσείς. Θα είναι πολύ έντονο. Να πάρετε κάποια ρίσκα που έχετε πάρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται πως θα σας δικαιώσουν. Ήρθε η ώρα από τα ρίσκα σας να δικαιωθούν και να πάνε καλύτερα. Άρα λοιπόν νιώθετε και θα είστε καλά. Να ρισκάρετε, παιδιά, είναι η ώρα σας αυτή τη στιγμή. Ό,τι αφορά τα αισθηματικά σας, θα φύγουν οι εκρήξεις και θα μείνει έτσι ένα όμορφο χρονικό διάστημα. Κάντε ένα ταξιδάκι. Για όσους μπορείτε να το κάνετε, θα σας κάπου να έχει καζίνο, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι. Θα σας ευνοήσει ένα ταξιδάκι να το κάνετε. Για αυτούς που φαίνεται ότι έχουν κουραστεί πάρα πολύ στα επαγγελματικά, να προσπαθήσετε να νιώσετε καλύτερα, να προσπαθήσετε για αυτό που έχετε κάνει. Και σας είπα ότι αν ρισκάρετε, θα δείτε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και θα αλλάξουν πολύ σημαντικά. Ωραία. Περιμένουν αλλαγές. Περιμένουμε τις αλλαγές. Ευχάριστα νέα στη ζωή σας. Πιστεύω ότι είσαστε πολύ καλά. Πάμε στους καρκίνους μας. Υπάρχει αρκετό άγχος. Και τι κάνεις έτσι, βρε. Έλα. Έτσι, κάποιο άγχος. Έχεις κανένα καρκίνο. Έλα. Έχεις κανένα καρκίνο. Έχω κανένα καρκίνο. Έχω την καλύτερη μου φίλη. Καρκινάκι. Προσέξτε, μην κλειστείτε στον εαυτό σας. Κάποιες καταστάσεις σας αναγκάζουν να κλειστείτε στον εαυτό σας και να νιώθετε άσχημα, δύσκολα. Προσπαθήστε λίγο για τον εαυτό σας. Έχετε δίκιο. Οι καταστάσεις δεν είναι θετικές για σας. Χρειάζεται προσπάθεια και στα αισθηματικά. Όλα θα πάρουν τον καλύτερο δρόμο, αλλά δεν είναι το διάστημα αυτό έτσι καλό. Αποφύγετε τις εντάσεις, αποφύγετε τις εκρήξεις οι οποίες θα έρθουν είτε το θέλετε είτε όχι. Απλά προσπαθήστε να μην πείτε λόγια που αργότερα θα σας πικράνουν. Και ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας, προσπαθήστε να δείξετε σύνεση, προσπαθήστε να κρατήσετε ισορροπίες. Μην έρθετε σε ρήξη με ανθρώπους του επαγγελματικού σας χώρου, γιατί μετά θα μετανιώσετε γι' αυτά.
λίγο υπομονή ακόμα, να αλλάξουν τα πράγματα. Ωραία, για εσάς. Ναι. Προσέξτε, παιδιά. Έτσι, να προσέξετε. Πάμε στα λιονταράκια μας. Α, Μέρι. Εγώ. Έτσι, νιώστε δυνατοί, είναι η στιγμή σας, ήρθε η ώρα να κάνετε πολλά πράγματα για τον εαυτό σας, είναι η ώρα να δείξεις τον μπόι σου, την κορμοστασιά σου, λίγο μπούτι, να οργανωθείς, να κάνεις τα σχέδιά σου. Ναι, τα κάνουμε. Έτσι, στα αισθηματικά θα γεμίσετε από αγάπη. Ωραία, πράγμα. Είναι η καλύτερη περίοδος. Επιπλέον, θέλει να πει. Για να έρθετε κοντά με το τέρι σας, ανοιχτείτε. Η ελεύθερη μπορείτε να δημιουργήσετε σχέση, είναι πολύ σημαντικά. Δεν θέλουμε άλλη σχέση, την έχουμε εμείς σχέση. Ναι. Και στα επαγγελματικά, αν και είστε κουρασμένοι, όλα φαίνεται ότι μπορούν να κυλήσουν καλύτερα. Καινούργιες ευκαιρίες επαγγελματικές, καινούργιες προτάσεις και οικονομικά θα έχετε άνοδο. Τα έσοδα αυξάνονται. Αμήν. Ναι. Είναι πολύ καλό. Ωραία. Για σένα είναι... GG. Κανόνισε. Αυτό. Πάμε στα παρθενάκια μας. Αυτή η εβδομάδα θα σας βρει με πολύ καλή διάθεση. Φαίνεται ότι αρχίζετε και παίρνετε αναπνοή. Υπάρχει εύνοια σε όλους τους τομείς, ό,τι και αν κάνετε. Εγκυμοσύνη βγαίνει στους δεσμευμένους. Στους δεσμευμένους, εγκυμοσύνη. Ναι. Ίσως, γιατί όχι, αφού σε όλους τους τομείς έρχεται εύνοια, γιατί να μείνει και μια εγκυμοσύνη, λοιπόν. Να με αφήσω κανένα παιδί. Έτσι, νιώθετε την ανάγκη να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα στα αισθηματικά σας. Κάντε το, γιατί πνίγεστε. Νιώθει κανείς ότι, ρε παιδί μου, προσπαθώ και δεν μπορώ να φέρω μια ισορροπία τελικά. Μόνη μου πρόβλημα στους παρθένους. Νομίζω ότι είναι η ώρα να τα ξεκαθαρίσετε, να τα βάλετε στη σειρά που πρέπει, γιατί έτσι είστε. Να κρατήσετε ισορροπίες μεταξύ των θέλω και των πρέπει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσάς. Να τα βάλετε σε σειρά, τα θέλω και τα πρέπει σας. Και άλλα κουτάκια δηλαδή. Έτσι. Ναι, γιατί έχουν λίγα, κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή στα επαγγελματικά δεν θα έχετε την απαραίτητη ισορροπία που σας χρειάζεται. Όμως θα ανοιχτούν νέοι ορίζοντες για το μέλλον. Οικονομική σταθερότητα. Έτσι. Πάμε στους ζυγούς. Ναι. Έντονη διάθεση για συναναστροφές, κοινωνικές ή επαγγελματικές. Να ασχοληθείτε λίγο με τον εαυτό σας, το έχετε ανάγκη. Χρειάζεστε επιγόντως ξεκούραση, γιατί είστε πολύ κουρασμένοι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το τρίμερο δεν έκανε τίποτα, δεν ήταν αρκετό. Όχι, δεν είναι αρκετό. Στα αισθηματικά, συγκρούσεις με το τέρι σας, χωρίς λόγο. Έχετε άδικο και το ξέρετε, αλλά... Σας έχει κυκλώσει έτσι ένας κυκλοθυμισμός. Κλασικά. Όμως, σας περιμένουν σύντομα καλές στιγμές με τον σύντροφό σας. Κάντε λίγο υπομονή και μην εκρήγνεστε. Δώστε του χώρο να μιλήσει, να εκφραστεί. Μην είστε προπέτες, που λέω εγώ. Πολύ ωραία. Ζυγούς μιλάμε. Έτσι, για τους ζυγούς. Σιγά, πάμε παρακάτω. Ναι. Στα επαγγελματικά θα υπάρχει ανασφάλεια, η οποία συνεχίζεται εδώ και καιρό. Έχετε κουραστεί στο επαγγελματικό κομμάτι. Κοιμάται, περίμενα. Προσπαθήστε να μην συγκρουστείτε και οικονομικά να κρατήσετε τον έλεγχο. Πάμε στους σκορπιούς. Σκορπιοί, είναι ο αδερφός μου. Το διάστημα αυτό θα σας γεμίσει τύχη και αντοχές. Γνώρισα και μια σκορπιό στο τρίμερο, δεν ξέρω αυτό. Να σας το πω. Ναι. Που της άρεσε πολύ να μιλάει για τα ερωτικά. Έτσι. Η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Όχι, μα έπρεπε να το πω αυτά. Έπρεπε να το πει. Ναι, για να φέρετε ότι γάνε από την κορίτσι που έχει. Προχώρα, ναι. Για συνέχεια, αγάπη. Προσπαθήστε να ξεκουραστείτε. Πρέπει να διαχειριστείτε καταστάσεις, ξεκουραστείτε ψυχικά. Στα αισθηματικά όλα θα πάνε πολύ καλά, καθώς έχετε το σωστό άτομο δίπλα σας και θα πάνε όλα καλά. Να κάνετε ένα ταξιδάκι που είναι ευνοϊκό για σας. Και στα επαγγελματικά σας έχετε υποστεί πίεση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα βρεθείτε μπροστά σε εμπόδια, θα τα ξεπεράσετε όμως γρήγορα. Τα οικονομικά θα πάνε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Κάτι είναι και αυτό. Έτσι. Πάμε στα τοξοτάκια μας. Θα σας προκύψουν πολλές ευκαιρίες. Να ανοίξω το εξέλιξη και υλοποίηση σχεδίων. Αυτά. Η περίοδος αυτή θα είναι πολύ τυχερή για σένα. Εκμεταλλεύσου το. Εκμεταλλεύσου το. Ναι. Μην παναγίτσα. Και στα αισθηματικά θα προχωρήσεις σε μια σχέση. Α, και κομμενάκι, ορίστε. Κάτι θα έρθει καλό. Α, μην παναγίτσα μου, Χριστέ μου, γιατί... Και όσοι είστε δεσμευμένοι, μπορείτε να προχωρήσετε ένα βήμα παρακάτω. Ενδείκνυτε
και η εβδομάδα αυτή θα είναι με το μέρος σου. Όλα καλά. Βρήκε ελπίδα ακόμα. Παρόλο το τσακωμό. Παρόλο το τσακωμό, ναι. Νέες προκλήσεις στα επαγγελματικά, καινούργιες συνεργασίες. Ίσως είναι η ευκαιρία να ανεβάσεις τον πύχη σου. Κι άλλο. Ναι. Λίγο τα οικονομικά θα με προσέξει, γιατί είναι λίγο δύσκολη η περίοδος αυτή. Να πας και στους Ολυμπιακούς τώρα του Τόκιο. Έτσι. Το τελευταίο τρίμηνο μας φτάει. Λοιπόν, πάει. Πάμε στα εγωκεράκια μας. Να είστε προσεκτικοί στον τρόπο που διαχειρίζεστε τις καταστάσεις. Μην είστε παρορμητικοί. Μην δίνετε την μπουνιά στο μαχαίρι. Λίγο προσοχή. Και στα αισθηματικά, λόγω κυκλοθυμίας που σας έχει κυκλώσει, θα επηρεαστεί η σχέση σας, το τέρι σας. Κρατηθείτε. Γιατί έχετε αγάπη για τον σύντροφό σας, οπότε αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά και μην γινόσαστε κουβάρι. Ο πατέρας μου είναι εγώκερος. Καμιά φορά τον παίρνω και είναι έτσι κυκλοθυμικός. Έτσι, έτσι τον έχουνε. Ναι, στα επαγγελματικά, με συνέπεια και οργάνωση, όλα θα πάνε καλά. Οικονομικά, να μου προσέξετε λίγο τα οικονομικά, γιατί μην μου ξεφύγετε στα έξοδα και στα χρέη. Είναι σπάταλ, έτσι, έτσι. Γιατί θα έρθετε σε δύσκολη θέση, έτσι. Και τώρα πάμε στα υδροχωάκια μας. Ευχάριστη εβδομάδα, ιδιαίτερα δυναμική. Ένα ταξίδι θα προκύψει που θα σας φέρει πολύ μεγάλη χαρά. Επαγγελματικά η τύχη σου χαμογελάει. Η αγάπη με τον σύντροφό σου φαίνεται, τους φέρνει ευχάριστες στιγμές. Στα επαγγελματικά, ισορροπία, ηρεμία, χωρίς απροόπτα. Θα κυλήσει καλό αυτό το διάστημα και οικονομικά θα υπάρξει άνοδος. Πάμε γοργά, γιατί έχουμε... Καλά μου λέει τελευταία, πότε θα γίνει το υπτώσιο. Θα καταλύσουμε μετά. Στα ψαράκια μας, προσπαθήστε να δείτε την ουσία των πραγμάτων, χωρίς να αγχώνεστε, χωρίς να εκρήγνεστε. Στα αισθηματικά θα ζήσετε μοναδικές στιγμές με τον σύντροφό σας, με το τέρι σας. Η σχέση σας πάει από το καλό στο καλύτερο, είναι πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα. Και αισθηματικά, έχεις πολλή ενέργεια και φαίνεται, προσπάθησε λίγο στα οικονομικά σου να βάλεις τάξη. Τα οικονομικά είναι όλο. Όχι κι άλλες πάταλοι χθείς, τα ψαράκια μας, ναι. Πολύ, πολύ όμορφα. Ωραία. Λευκή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήμουν μαζί σας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ψυχή μου. Και έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, ένα νέο παιδί, πολύ ωραίο παιδί. Πες μας λίγο, είσαι ο... Μίστα Ολέθριος. Ανήκω στο συγκρότημα Highlights The Band, αλλά πριν από αυτό το συγκρότημα είχα λατρεία. Πότε τα έχεις τα λατρεία? Μεγάλη ιστορία. Καλέ, πόσο χρονών είσαι? 33. Έχει πάει η Ελλάδα, έχει ταλέντο ημιτελικά. Αλήθεια. Ναι. Για πες μας λίγο για σένα. Να σας πω ότι ξεκινήσα το 2006, επειδή από πολύ πολύ μικρός μου άρεσε αυτή η μουσική. Την άκουγα, αλλά δεν ήξερα πού να απευθυνθώ για να κάνω την ίδια μουσική. Τι είδους μουσική είναι? Δεν θέλω να την ταυτίσω τώρα, να πω ότι είναι hip hop. Ξεκίνησα σαν hip hop, μα τώρα απλά κάνω μουσική. Α, μάλιστα. Γράφεις. Γράφω στίχους. Και στίχους. Ναι. Πολύ ωραία. Τους στίχους ουσιαστικά εγώ τους γράφω, μουσικές στούντιο. Για πες μας, έχεις μεγαλώσει εδώ, Αθηνά? Μενίδη. Α, Μενίδη. Συγκεκριμένα Μενίδη. Το σκύλο του πάντως το λένε Tupac. Α, έχεις και σκύλο. Ναι. Και εγώ έχω σκύλο. Όπως είχα τρία συγκροτήματα πριν, είχα και πολλούς σκύλους πάλι πριν. Είναι φιλόζωος. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Οπότε με τα συγκροτήματα. Ναι, για πες. Ακούγα γενικά αυτή τη μουσική. Ακούγα FFC. Μετά δεν μου άρεσε. Πώς λεγότανε το πρώτο συγκρότημα που είχες φτιάξει? Το πρώτο συγκρότημα που είχα φτιάξει δεν υπήρχε όνομα. Ήμουνα εγώ και μία κοπέλα. Α. Παρουσιαζόμασταν ως Ολέθριος Team, γιατί είχα και τους χορευτές. Είχα και break dancer από πίσω για να στολίζουν το stage γενικά. Τώρα περίμενε λίγο, γιατί εγώ δεν ξέρω πολύ από αυτά. Κάνεις live σε κάποια μαγαζιά? Σταδιακά κάνουμε. Δεν κάνουμε συνέχεια, δεν είμαστε κάπου στάνταρ. Α, όπου μας καλούν, πάμε. Κάνουμε live. Και αν θέλει να σε βρει κάποιος, πώς σε βρίσκει? Highlights the band με το καινούργιο συγκρότημα ή σαν Ολέθριο σκέτο στα παλιά τραγούδια. Ή SHFB, Street Heroes from Brotherhood. Γιατί ο Ολέθριος, βρε παιδάκι μου, νέο παιδί? Γιατί παρατήρησα ότι όταν έμπαινα μέσα σε ένα σπίτι φιλικό, συνέχεια δύο αδέρφια τσακωνόντουσαν. Συγκεκριμένα δύο αδερφές. Αυτό είναι εγκατέμις, όχι ο Ολέθριος. Αυτό ήταν όμως. Να. Και έτσι μετά άρχισα να κάνω αυτή τη μουσική. Ουσιαστικά ξεκίνησα ως αλυτάκος, έτσι όπως λένε για τη hip hop μουσική. Και έλεγα, το Ολέθριος ταιριάζει απόλυτα στη hip hop μουσική. Καταστροφή. Μα δεν πήγαινε, δεν ήταν ο χαρακτήρας μου το να κάθομαι να βρίζω ή να μιλάω για
πράγματα που δεν θα έπρεπε να ακούνε παιδιά, γιατί ένιωθα πάντα την ευθύνη για τα μικρότερα παιδιά που θα με ακούνε. Και πάντα πρόσεχα τι θα πω. Α, μάλιστα. Να, αυτό είναι από το βίντεο κλιπ σου. Αυτό είναι το βίντεο κλιπ μας, ναι, έχει κυκλοφορήσει εδώ και 20 μέρες. Ναι. Από το κανάλι μας Highlights The Band. Φρέσκο, φρέσκο, ε. Καινούριο είναι, είναι τα παιδιά τώρα κάναμε το συγκρότημα, είμαστε ένα χρόνο μαζί. Ναι. Καταφέραμε πόσα παιδιά να είσαστε? Τρία. Θα μας πεις και τους υπόλοιπους, θα δούμε. Είναι θα... η Κλέα. Ναι. Και ο Θοδωρής, ο Τέο. Ωραία, ωραία. Πώς λέμε Τέο Βασιλιάς. Ναι, εντάξει, το κάναμε λίγο Τέο για να ταιριάζει στο. Λίγο περισσότερο με το σχήμα, να είναι πιο καλλιτεχνικό. Ναι. Θοδωρής, ας πούμε, ακούγεται. Όχι, είναι ωραίο το Τέο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και σήμερα τελικά δεν ήταν κοντά μας. Γιατί είχε ένα σεμινάριο ψυχολογίας εκτός Αθηνών. Και ο Θοδωρής πρόβλημα υγείας. Όχι, να το ευχηθούμε περαστικούλια. Και καλά ξεμπερδέματα στην Κλέα όσον αφορά το σεμινάριο. Και άλλη φορά θα είναι πάλι κοντά, θα είναι κοντά μας. Πες για το «Εν Ελλάδα έχεις ταλέντο» που δύο φορές έφτασες τα μητελικά. Πώς θα περιέγραφες το ίδιο στις μουσικές που τραγουδάς? Μουσική. Μουσική. Το είπα από την αρχή ότι δεν θέλει να βάλει τίτλους. Δεν, όχι. Κάποτε έβαλα τίτλο hip hop. Αλλά πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το hip hop. Αν ζούσα στην Αμερική θα έλεγα ότι κάνω hip hop. Αλλά τώρα δεν θέλω να ταυτιστώ. Θα ήθελες να ζούσες στην Αμερική? Και βέβαια. Όχι να ζούσα σαν χώρα, να ζούσα σαν. Να κάνεις καριέρα στην Αμερική. Βέβαια φαίνονται εύκολα στην Αμερική, αλλά μετά στον πληθυσμό, γι' αυτό γίνονται όλοι διάσημοι. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται κανένας. Ποιους Αμερικανούς θαυμάζεις καλλιτέχνες? Τον Eminem. Κλασικά. Ο πρώτος. Πασίγνωστος, ναι. Θέλετε και Έλληνες? Να πω όνομα ελληνικό. Θα μας πεις, θέλουμε, θέλουμε. Τον Ήβο. Τολμάς, λέει. Εγώ. Τον Ήβο, ε. Ναι, εγώ ξεκίνησα το 6 όταν ήρθα ο Ήβο από Αμερική, μου φαίνεται τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι, ναι. Και άκουγα τη μουσική του και μου άρεσε πάρα πολύ, διότι ήταν πολύ σωστός στην άρθρωση, σε όλα. Ήταν πάρα πολύ σωστός και έξυπνο. Ο στίχος του πάντα. Και από εκεί εγώ είπα να κάνω αυτό το hip hop. Γιατί ενώ ήμουν ερωτευμένος, ξέρω, χωρίζω, τι να κάνω τώρα. Η μία που θα πάω να χαθώ. Και σωστή έμπνευση. Ναι, και έκατσα και έγραφα. Και λες, δεν γράφουμε ένα κομμάτι. Ναι, ναι. Το ένας κομμάτι... χωρισμός τι κάνει. Ναι, σε κάνει πιο δημιουργικό. Ναι. Το κομμάτι σου μιλάει για τον έρωτα. Το πρώτο μου κομμάτι που έχω γράφει, ναι, είναι συγκεκριμένα, ονομαστικά. Ήταν συγκεκριμένα για την κοπέλα. Ναι, ονομαστικά δεν θα έλεγα, με το παρατσούκλι. Με το ψευδόνυμο που τη φώναζα, ας πούμε. Πώς τη φώναζα? Δεν μπορώ να σου πω. Είτε τώρα θα το ακούσει. Καλά σου λέει το παιδί. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει ανέβει καν αυτό το τραγούδι. Καψούρα, ε. Καλά, μόλις ξανάρθεις θα μας κάνεις περισσότερες αποκαλύψεις. Δεν αξίζει καν. Απλώς αυτό ήταν το βήμα μου. Είναι αυτή που ξέρω. Από εκεί και πέρα. Όχι, όχι. Α, είναι άλλη. Από εκεί και πέρα ήταν απλά ένα ερωτικό τραγούδι. Χωρίς να έχω ιδέα που πάω, που πατάω, τι πρέπει να κάνω, απλά έγραψα. Που ακόμα και εγώ το ακούω τώρα και γελάω. Απλά ήταν το ξεκίνημα. Είδες κάποια πράγματα στο παρελθόν που ναι, μετά οι φίλοι μου, επειδή μάζευα φίλοι στο στούντιο, πήγαινα στούντιο και ερχόντουσαν να με δούνε που ηχογραφώ και με πείσανε ότι μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Και γιατί να κάθομαι να κλαίω τη μοίρα μου εντός εισαγωγικών. Μια χαρά σε βρίσκω. Οπότε αποφάσισα να τη δημιουργήσεις. Και μετά άρχισα, ναι, και τα έκανα λίγο πιο εμπορικά τα τραγούδια. Είχαμε κάνει λοιπόν ένα live με τον ισορροπιστή. Παλιότερα ήταν. Τέλεια. Καλές εποχές. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή να μας έρθεις εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και στην επόμενη σου δουλειά εδώ θα είμαστε, να την παρουσιάσουμε. Η επόμενη μου δουλειά έρχεται τώρα το καλοκαίρι. Είναι ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ναι. Που λέγεται «Σε θέλω». Αναμένουμε λοιπόν, αναμένουμε. Και θα το δείτε, αυτό θα είναι πολύ δυνατό. Σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ολέθριε. Ευχαριστώ, κυρία Μερή. Και συνεχίζουμε λοιπόν με έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, το Σικουτρί. Σωστά το λέω. Ναι, το Γιώργο. Καλώς μας ήρθες, Γιώργο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ, μια χαρά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι, σας γνωρίζω από κοντά. Κι εγώ, μεγάλη μας τιμή. Να μας πεις λίγα πραγματάκια για σένα. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το τραγούδι? Επαγγελματικά δεν έχω ασχοληθεί, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ασχοληθεί. Τελευταία 3-4 χρόνια, ας πούμε, δηλαδή πιο πολύ έτσι με φίλους πηγαίνω σε πάρτι και προλαβαίνω κάνει κάτι έτσι σε κάποιο έτσι μαγαζί. Δηλαδή... Είσαι ένας επαγγελματίας, ένας τέτοιος. Ακριβώς. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Με τι ασχολείσαι ακριβώς? Εγώ είμαι νοσηλευτής. Η δουλειά μου αυτή, νοσηλευτής είμαι στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Απλά σ' αρέσει και το τραγούδι. Μ' αρέσει το τραγούδι παράλληλα, ναι. Είναι πολύ καλός, λέει, τα κομμάτια του Πουλόπουλου. Εμείς αυτή την εκπομπή θέλουμε να δίνουμε βήμα στα νέα ταλέντα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και
θέλω να μου πεις, έχεις κάνει κάποια τραγούδια, κάτι... Κάποια τραγούδια μέσω ενός φίλου, ο οποίος, αν μπορούσα να πω το όνομά του, λέει, ο Χριστόφορος είναι από το Studio Relax, ο οποίος έχει την επιμέλεια και τον ευχαριστώ βέβαια γι' αυτό. Και ανεβάσαμε κάποια τραγούδια πριν κάνα χρόνο και τώρα πάλι κάποια ακόμα, δηλαδή γύρω στα 14 τραγούδια, περιμένω άλλα δύο να ανεβάσω. Βλέπω ασύ κάνοντας τώρα, θα γίνει τώρα. Να δούμε, δεν ξέρω. Θέλω να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Εγώ τα άκουσα τα τραγούδια. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ναι, 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 πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Πουλόπουλο. Ευχαριστώ. Δηλαδή, σχεδόν ναι, ίδιο. Τώρα είναι, θα τον ακούσουμε. Είναι το εγκαλμά μου το Πουλόπουλο. Ναι, είναι καταπληκτικό, θα το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάμε να τον ακούσουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα πω βέβαια το ηχόχρωμα σχεδόν όντως είναι το Πουλόπουλο. Τα βλέπεις? Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο talent show? Ήταν να πω κάποτε στο σημείο που μπει στο X-Factor, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν πήγα. Έφυγα. Ναι.
Πιστεύεις ότι έχοντας τόσο πολύ κοντά ηχόχρωμα με τον Πουλόπουλο θα σε βοηθήσει να κάνεις καριέρα ή θα σε δυσκολέψει ίσως? Τώρα βασικά ο κάθε τραγουδιστής θα πρέπει βέβαια να έχει το δικό του... Σε ενδιαφέρει να κάνεις καριέρα ή το για χόμπι? Θα ήθελα, αλλά δεν το έχω ψάξει ας πούμε, όσο θα έπρεπε. Θα ήθελα να κάνω καριέρα. Γιατί είναι η φωνή σου, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, είναι... ίδια σχεδόν το Πουλόπουλο. Ναι. Το ηχόχρωμα είναι ίδιο. Είναι το ιδανμά μου. Τώρα βέβαια κανονικά ο κάθε τραγουδιστής θα πρέπει θα να έχει το δικό του. Αλλά... Δηλαδή... Ναι, αλλά έχω τέτοια έτσι αγάπη. Δεν διαφωνώ. Και έχεις ταυτιστεί. Φανταστείτε, έχω 105 τραγούδια, ας πούμε, έχω στο Sun City, 105 τραγούδια, σε MP3 μάλλον. Και ξέρω το κάθε τραγούδι, το αμέσως επόμενο. Στα κάτω δηλαδή θυμάμαι το. Τα ξέρεις όλα πέρα. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Εγώ, ας πούμε, μια εποχή υπήρχαν οι πουλοπολικοί και οι βοσκοπολικοί. Εγώ ανήκα στους βοσκοπολικούς. Εγώ ξέρω το τραγούδι του Βοσκοπουλού απ' έξω. Αλλά όταν θες να κάνεις καριέρα σαν τραγουδιστής, όταν έχεις τόσο ίδιο ηχόχρωμα, είναι λιγάκι δύσκολο. Δηλαδή. Μου βγαίνει αυθόρμητα, δεν προσπαθώ να μιμηθώ. Έτσι βγαίνει, γιατί. Ναι, βγαίνει. Το ξέρω, ναι. Όμως, δηλαδή, πράγμα... στα αυτιά, κάποιος δεν σε βλέπει. Ασφαλώς, ναι. Προσπαθώ να μην. Δηλαδή, δεν το προσπαθώ να πιάσω τη φωνή του Πουλόπουλου. Πες μας, πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σου, αν ενδιαφέρεται να σε κλείσει. Με τον Τζον εδώ θα. Α, τον Τζον το μάνατζερ. Δεν έχω δική μου εμπειρία. Όχι, δεν έχω Facebook, δεν έχω δυστυχώ, δεν έχω ασχοληθεί. Η έξι τραγουδιστή τώρα έχει ανοίξει. Πάντω υπάρχει στο YouTube ένα κουτρίζιο. Έχω ανεβάσει πολλά τραγουδιστή. Αν θέλει να μιλήσει κάποιος μαζί σου για να σε κλείσει κάποιο μαγαζί, αυτό εννοώ. Μέσω του φίλου μου του Χριστόφορου, του οποίος έχει το στούντιο στο που σας είπα πριν, έχει τα στοιχεία του πες μέσα. Πες μας λίγο το όνομά του να τον βρούμε. Είναι Χριστόφορος Βαρθαλίτης λέγεται, που έχει αναλάβει την επιμέλεια των τραγουδιών στο στούντιο Relax. Στο Relax Studio λοιπόν. Τέλεια. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Πάμε για διάλειμμα φίλοι μας. Διάλειμμα.
με στρασκεμπότα. Και τα όνειρα σου πάνω σου φοράς. Κάνω να σου πω δυο λόγια πρώτα. Μα εσύ αλλού κοιτάς. Και το βραδάκι είσαι τυπάκι. Στον δρόμο σαν χορεύεις και γελάς. Κι όταν ξανά με το φεγγαράκι, ψηλή κουβέντα πάλι ξεκινάς. Και το βραδάκι είσαι τυπάκι. Στον δρόμο σαν χορεύεις και γελάς. Κι όταν ξανά με το φεγγαράκι, ψηλή κουβέντα απόψε ξεκινάς. Στον δρόμο χαιρετάς και την Πατρίτσια, που είναι ξεχασμένη στο στενό. Μπαίνεις σαν τα άλλα τα κορίτσια που ξέρω από καιρό. Και το βραδάκι είσαι τυπάκι. Στον δρόμο σαν χορεύεις και γελάς. Κι όταν ξανά με το φεγγαράκι, ψηλή κουβέντα πάλι ξεκινάς. Και το βραδάκι είσαι τυπάκι. Στον δρόμο σαν χορεύεις και γελάς. Κι όταν ξανά με το φεγγαράκι, ψηλή κουβέντα απόψε ξεκινάς. Τσινάκι κορυφό, με στράς και πότα. Και τα όνειρά σου, πάνω σου φοράς. Κάνω να σου πω, δυο λόγια πρώτα. Μα εσύ, αλλού κοιτά. Και το βραδάκι, είσαι τυπάκι. Στον δρόμο σαν χορεύεις και γελάς. Κι όταν ξανά με το φεγγαράκι, ψηλή κουβέντα απόψε ξεκινάς. Κάτσε κοντά μας, Γιώτη. Φυσικά. Τι κάνεις, πώς είσαι? Έλα. Ωραία. Μια χαρά σε βλέπω. Εντάξει. Κάνω ό,τι μπορώ. Πόσα κομμάτια έχεις κάνει? Πολλά. Πόσα? Περίπου 60. Α, τόσα πολλά. Α, πολλά, πω. Ναι, είσαι μικρός είσαι, δεν είσαι... Εντάξει, σχετικά. Γελάω με την Ελπίδα δίπλα. Τι παιδί μου εσύ, δεν υπάρχει. Δεν είναι κάτι, αγάπη μου, που πάει με την ταυτότητα. Η ηλικία σου αισθάνεσαι. Μπορεί ναι, βρε, αλλά φαίνεται πολύ μικρό. Αυτό που είπε. Αυτό έχει δίκιο. Είναι δηλαδή το πιο σημαντικό. Πώς ασχολήθηκες με τη μουσική? Από μικρός. Είναι η μεγάλη... Έπαιρες τη βούρτσα στο μπάνιο και τραγούδαγες? Περίπου, ναι, έτσι. Περισσότερο τη σειρά, με τη βούρτσα. Έτσι, με τη βούρτσα, με το ντουζ. Στο μπάνιο. Τραγουδάς σήμερα σε κάποια μαγαζιά ή... Ήμουνα ένα χρόνο στο στούντιο και ολοκλήρωνα το έκτο μου CD. Μπράβο. Το οποίο θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα. Άντε, περιμένουμε να βγει με το καλό. Το 17 το καλοκαίρι ήμουνα στα Κίτρινα Γάντια στη μουσική σκηνή στο Γαλάτσι. Α, στο φίλο μου, τον Κωστή τον Γρηγορίου. Ναι. Εσύ πια όλους ξέρεις όλους. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Είναι ο μαέστρος μας. Δεν γίνεται να μην έχουμε καλεσμένους και να μην τον ξέρει ο Τζόνις. Να ξέρεις. Ναι, αυτό ναι. Τα δικά θα μας χορευτικά είναι ο Τζόνι. Μπράβο. Να συνεχίσουμε το τραγούδι, λέω εγώ. Ωραία. Βέβαια.
απόψε στο άδειο σπίτι μας και κουβεντιάζω χωρίς εσένα. Μπροστά μου έρχονται να μου θυμίσουνε τα περασμένα. Μεσάνυχτα και ο καημός με λιώνει. Γύρνα αγάπη μου, γύρνα στο σπίτι μας. Ο χωρισμός μας ως τώρα το στοιχιώνει. Επόμενο, κατευθείαν στο καπάκι. Έμα, έχουμε τρελαθεί όλοι εδώ πέρα. Σταθμός
μάτια σου. Ότι θα μείνει μόνη συντροφιά η μοναξιά σου. Θα θυμηθείς το σ' αγαπώ που πας σε σένα και θα σκεφτείς ότι δεν ήταν μια κουβέντα στα χαμένα. Όσα χρόνια κι αν πέρασουν θα σε πάντα εσύ ένα σταθμός. Σαν πολύτιμη κολονιά έμεινε στο σώμα μου διαρκώς. Όσα χρόνια κι αν πέρασουν θα σε πάντα εσύ ένα σταθμός. Γράφεις και στίχο, είναι δικά σου αυτά. Όχι όλα. Είναι τα πιο πολλά. Είναι του Βαγγέλη του Παπαδόπουλου. Α, ωραία. Του Βαγγέλη του, συγγνώμη. Παπαδόπουλου. Α, δεν άκουσα, συγγνώμη. Του στιχουργού. Να σε ρωτήσω, τον ελεύθερο χρόνο σου τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Με το στίβο. Κάνω στίβο. Στίβο, αθλητικό παιδί. Βέβαια. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πού σε βρίσκουμε λοιπόν, αν θέλει κάποιο να επικοινωνήσει μαζί σου? Εννοείς σε κάποιο Facebook. Χώρο. Όχι, εννοώ σε κάποιο χώρο. Στο Facebook, okay. Ως Γιώτης Εφωτιάδης και τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά, ναι, τώρα, οκ. Okay. Εντάξει, τηλεφωνικά θα το βάλουμε, οπότε στα γκρίκλης είναι το Γιώτης Εφωτιάδης ή στα ελληνικά. Ελληνικά είναι και ωραία. Στα αγγλικά είναι με YIOTIS. Γιώτης Εφωτιάδης, το παιδί που τραγουδάει τα πάντα. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Γιατί από ό,τι ακούσαμε... Πολύ ωραία τραγουδάκια, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού έχεις επηρεαστεί, ποιοι είναι οι... από το Michael Jackson, από τη Samantha Fox, αγαπημένη μου είναι η Kylie Minogue. Τι σημαίνει μουσική για σένα? Η ζωή ίδια. Η ίδια η ζωή, ε. Τι συμβουλές θα έδινε σε νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα? Να μην ασχοληθούν. Γιατί? Γιατί είναι πακέτο. Τους αποθαρρύνει, μας αποθαρρύνει στον κόσμο τώρα. Εγώ με τον μπρος. Εξάνως, λέει, ψυχή κουράγιο και έχει και θέλει σηκώτια, πολύ δύναμη, στο θέλει μάτια. Πολλά. Δεν είναι κάτι καθόλου εύκολο και θα πρέπει κάποιος να αφιερωθεί ψυχητή και σώμα της αυτό. Βέβαια, ολοκληρωτικά. Είσαι υπέρ στα talent shows που γίνονται ή κατά? Ωραία είναι. Αρκεί να πιστεύεις μην ότι καταβαραθρώνονται ψυχές. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ εδώ πέρα τον αγαπημένο μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Που θα μας ξανάρθεις, να μας τα πεις, να μας πεις και άλλα τραγούδια. Έχεις τεράστια συλλογή. Έτσι ακριβώς και... Και έρχεται τώρα το βαρύ πυροβολικό. Και σας έχουμε εδώ κοντά μας έναν άλλον αγαπημένο που μας τον έχετε ζητήσει πολλές φορές και τον φωνάξαμε για σας. Είναι ο Βασίλης Στρακιώτης. Τι κάνεις? Μια χαρά, παιδιά, εσείς. Βλέπω ωραία παρέα. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Έχεις κάνει και καινούριο τραγούδι. Βεβαίως. Είναι καινούργια δισκογραφική δουλειά. Να το. Μπράβο, έτσι. Σε στίχη και μουσική του Βασίλη. Όπως σε δείχνει τα ψυγεία, ξέρει. Πώς λέγεται? Σούπερ και χάι. Είμαι σούπερ, είμαι χάι. Είμαι ανανεωμένος. Γιατί είμαστε όλοι σούπερ και χάι. Έτσι ακριβώς. Θέλω να τα ακούσουμε. Όλο. Βέβαια. Δεν προλάβουμε. Δεν προλάβουμε. Ξεκίναμε το σούπερ και το χάι. Εγώ να ζητήσω ένα τραγούδι, αν μπορούμε να το πούμε, που μ' άρεσε ο τίτλος πολύ.
Καλά, θα πούμε πρώτα αυτό που λέω εγώ, αλλά. Πες. Έχει εδώ ένα τραγούδι που λέει «Εγώ είμαι ο άντρας, κατάλαβέ το». Θα το πει και αυτό, παιδιά μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ στο κοντρόλ. Όχι τίποτα άλλο, γιατί εγώ δεν έχω άντρα. Οπότε το άντρα το παίζω εγώ σπίτι με το πλάκι. Και πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν το πει. Παιδάκια, ευχαριστώ. Παιδάκια. Τι μ' ακούνε. Είναι δικό σου. Άρπαξ το μικρόφωνο και κάνε αυτό που πρέπει. Τι είναι, επάγγελμα. Το ξεφύγασαμε. Επάγγελμα τραγουδιστής. Επάγγελμα πίστα. Ερωτευμένος μια, ερωτευμένος δυο, πάω να τρελαθώ. Ερωτευμένος μια,
ωραίο. Πολύ ωραίο. Μια-δυο. Να είστε καλά. Πού μείνετε, παιδιά. Για κάτσε να μας πεις τα νέα σου. Νέα είναι ευχάριστα. Πες μας για την καινούργια σου δουλειά. Καινούργια δουλειά βγήκε τώρα. Είναι σε στίχη μουσική του Βασίλη του Τζουμπούλη. Το μοντέλο μας θα τη δείξει εκεί. Είναι το μοντέλο σας. Πιο κοντά. Έτσι. Κοντά δεν πάει. Ωραία. Λοιπόν, κυκλοφόρησα. Έχει μοντέλο και γελάσανε. Δεν έχει κουρδιστεί ακόμα καλά, μόλις το κουρδίσουμε. Ναι. Βασίλη μας, Βασίλη μας. Μαρία μας, Μαρία μας. Τι κάνουμε, τι κάνουμε. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Σε βλέπω μια χαρά ανανεωμένο, με καινούργιες δουλειές. Ναι, είμαστε, είμαι ανανεωμένος. Είμαστε και high και πολύ σούπερ. Έτσι, έτσι. Με πολύ ωραία τραγουδάκια. Εγώ υποψιάζομαι άλλα πράγματα βέβαια, τόσο high που είναι, αλλά τέλος πάντων. Τι υποψιάζει, για πες. Όπως. Εγώ συνήθως κι άλλος ήταν ανεβασμένο και στα high του. Ναι. Και παντρεύτηκε μετά. Και παντρεύτηκε, ναι. Πες και γάμο, γιατί έχει ένα κομμάτι όμως εδώ λέγεται διαζύγιο. Πρέπει να επέλθει διαζύγιο πρώτα και να κάνει το δεύτερο γάμο μετά. Δεν γίνεται να τα κάνει σε δύο χρόνια. Δεν υπάρχει καμία στην Ελλάδα. Δεν είσαι μουσουλμάνος. Γιατί μπορεί να είσαι Άραβας που ξέρει. Άραβας δεν είσαι. Πάμε παρακάτω. Το κοντί σου φούστα το γράφεις ποιος και αυτός τη μέρη. Όχι βέβαια. Την επόμενη. Στο είπα εγώ. Αν έχει. Παιδιά, μην δίνετε σημασία. Όλα καλά. Όλα καλά. Πάμε να πούμε την καρδιά μας στην επιπόλαια. Βλέπεις που σου λέω ότι υπάρχει επόμενη. Καρδιά μου. Όλα εκεί συνάδουν. Ευχαριστώ. Άκου και. Είμαι σίγουρη. Πάλι καρδιά μου ονειροπόλα. Ερωτεύτηκες και ραβνοβόλα. Πάλι καρδιά μου επιπόλαια. Μ' αγάπες ψεύτικες, υπέγραψες συμβόλαια. Και φωνάζω βοήθεια. Και φωνάζω βοήθεια. Να απαλλαγώ από σένα και την κακή σου τη συνήθεια. Και φωνάζω βοήθεια. Και φωνάζω βοήθεια. Δεν αντέχω άλλο να με θύμα και εσύ να ζεις με παραμύθια. Όλα, τα δώσες όλα, τα δώσες όλα. Πάλι καρδιά μου ευκολόπιστη. Έχεις μπλέξει με γυναίκα παραδόπιστη. Και φωνάζω βοήθεια. Και φωνάζω βοήθεια. Να απαλλαγώ από σένα και την κακή σου τη συνήθεια. Και φωνάζω βοήθεια. Και φωνάζω βοήθεια. Δεν αντέχω άλλο να με θύμα και εσύ να ζεις με παραμύθια. Διπλά φωνητικά αυτά. Ωραία, ωραία, σ' άρεσε. Γι' αυτό δεν είσαι τυχαίος, ρε Θρακιώτη. Θα σου πω εγώ.
Εσύ πολλά λες, αλλά δεν πολλά καταλαβαίνεις. Το θρακιώτης από πού βγήκε, έκανες σε θράκιας τίποτα ψήνες. Ναι. Όχι Παναγία, θρακιώτης, δεν το καταλαβαίνω. Μπράβο. Καταγωγή μου είναι από τη Θράκη. Α, από τη Θράκη. Θρακιώτης, βέβαια. Λοιπόν, τα κορίτσια στο κοντρόλ θέλουν τσιφτετέλη. Ποιο θες να πούμε? Όποιο θέλουν. Όποιο θέλουν. Να αυτό και να χορέψουν κιόλας αυτό το ζητάνε. Ήθελα. Κακιά. Ο εραστής είναι τσιφτετελάτο. Ο εραστής. Όχι, ζεμπέκικο. Ζεμπέκικο είναι. Ναι. Τι έχουν, τα παιχνίδια και τρέλες είναι χαρούμενο. Το καμάκι. Το καμάκι είναι χορευτικό. Τσιφτετέλη είναι. Όχι, δεν είναι τσιφτετέλη. Ποιο κάνεις είναι, βρε αγάπη μου, γλυκιά τσιφτετέλη? Αν κάνει. Το παιχνίδι και τρέλες. Όχι, δεν παίρνει το. Θα τρίβει τα μάτια σου, βάλε. Το θα τρίβει τα μάτια σου. Θα τρίβει τα μάτια σου. Θα τρίβει τα μάτια σου. Με αυτά που θα δει. Α, έτσι, μπράβο. Όταν σου λέω εγώ ότι υπάρχει καινούριο έρωτα εδώ, δεν με ακούτε. Βρε, θα μα βάλουν σε μπέρα. εντάξει, μπορεί να ξαναζωγονήθηκε ο παλιό έρωτα, παιδί μου, και σαν καινούριο. Κοίταξε, κάθε σελίδα που αλλάζει. Ναι, δεν έχει αλλάξει ακόμα. Και πού ξέρεις εσύ? Εφόσον σου λέω και ένα έρωτα και μου λες όχι, ή είναι παλιά σελίδα που συνεχίζουμε και γράφουμε στο ίδιο? Όχι, δεν γράφουμε, τη σκίζουμε απλώ. Όχι, Παναγία. Να την έρθει πάλι την ίδια. Όχι. Μα δεν γίνεται. Ή κάνει καινούργια σελίδα με καινούριο άτομο, ή είναι η παλιά σελίδα που τη συνεχίζει και από πίσω. Δεν σου πω, εμεί δεν πιστεύουμε να σε περιμένει κανεί με κανένα μπλάσμα. Λοιπόν. Όχι, όχι. Α, αγαπημένοι μα φίλοι και φίλε, θα τα πούμε μαζί. Το άλλο Σάββατο στις 12 η ώρα. Δεν θα πούμε το άλλο τραγούδι. Κλείνουμε με Βασίλη Στρακιώτη. Φιλάκια. Καληνύχτα. Γεια. Yeah. Σήκω. Όμως τέλειωσε και πλέον δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Άσε πια τις υποσχέσεις, γιατί σταματάς σχέσεις. Δεν ανέχομαι κυρία, μπερδεμένη ιστορία. Άσε πια τις υποσχέσεις. Θα τρίβεις τα μάτια σου μ' αυτά που θα δεις. Παντού θα με ψάχνεις, μα δεν θα με βρεις. Θα τρίβεις τα μάτια σου μ' αυτά που θα δεις. Θα τρέπεσαι, θα ψάχνεσαι, θα τρέχεις να κρυφτείς. Θα τρίβεις τα μάτια σου μ' αυτά που θα δεις. Παντού θα με ψάχνεις, μα δεν θα με βρεις. Θα τρίβεις τα μάτια σου μ' αυτά που θα δεις. Θα τρέπεσαι, θα ψάχνεσαι, θα τρέχεις να κρυφτείς. Σε κανένα, μας το επαναλαμβάνω, όλα αυτά τώρα από μένα. Άσε πια τις υποσχέσεις, γιατί σταματάς σχέσεις. Δεν ανέχομαι κυρία, μπερδεμένη ιστορία. Άσε πια τις υποσχέσεις. Θα τρίβεις τα μάτια σου μ' αυτά. Θα ψάχνεσαι, θα τρέχεις να κρυφτείς. Θα τρίβεις τα μάτια σου μ' αυτά που θα δεις. Παντού θα με ψάχνεις, μα δεν θα με βρεις. Θα τρίβεις τα μάτια σου μ' αυτά που θα δεις. Θα τρέπεσαι, θα ψάχνεσαι, θα τρέχεις να κρυφτείς. Είχα και γασαδάνες, για παρηγόρητα τα κλαις. Είχα και γασαδάνες.
τα μάτια σου μ' αυτά που θα δεις. Παντού θα με ψάχνεις, μα δεν θα με βρεις. Θα τρίβεις τα μάτια σου μ' αυτά που θα δεις. Παντρέπεσαι, θα ψάχνεσαι, θα τρέχεις να κρυφτείς.